gotta stay high all the time to keep you off my mind. Γεια σας! Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο για να σας δείξω κάποια ρουχαλάκια από ένα site online κατάστημα κινέζικο, το οποίο είναι το καλύτερο κινέζικο site για ρούχα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Από όσα έχω πάρει, αυτό είναι το καλύτερο με διαφορά. Έχει ένα υπέροχο site πάρα πολύ οργανωμένο, το οποίο είναι όλο αποκλειστικά από fashion bloggers και τα περισσότερα ρούχα που έχει εκεί πέρα τα έχει φορεμένα από fashion bloggers. Είναι πάρα πολύ διάσημο, έχει δωρεάν μεταφορικά, οι τιμές του δεν είναι και τόσο οικονομικές, τόσο φθηνά, αλλά η ποιότητα των ρούχων αξίζουν σίγουρα. Έχουν πάρα πολύ καλά ρούχα, πάρα πολύ ωραία και πολύ ποιοτικά. Θα σας δείξω εγώ μερικά εδώ πέρα που έχω να σας δείξω και πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, το πρώτο που έχω να σας δείξω είναι ένα δαχτυλιδάκι, το οποίο είναι έτσι. Δεν ξέρω αν φοριέται έτσι ή έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου αρέσει γιατί είναι από αυτά τα δαχτυλίδια τα οποία δεν μπαίνουν σε όλο το δάχτυλο. Κάθονται εδώ πέρα στην αρχή. Να σας δείξω, αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν το πακέτο. Ήταν πανέμορφο. Ήθελα να σας κάνω unboxing, αλλά δεν άντεχα και ήθελα να ανοίξω τα ρούχα. Οπότε το μόνο που κράτησα για να σας δείξω είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι οι καρτελίτσες, οι ταμπέλες ουσιαστικά των ρούχων. Και κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι και μπορείτε να καταλάβετε γιατί πράγμα σας μιλάω. Ήτανε όμορφα πακεταρισμένα τα ρούχα, πάρα πολύ οργανωμένα, πάρα πολύ όμορφα. Ήρθανε στην ώρα τους τα ρούχα, δεν αργήσανε καθόλου. Οπότε ναι, να μην σας τα πολύ λέω, πάμε να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Το μπλουζάκι που φοράω εδώ πέρα είναι από Beatles, θα το δείτε και φορμένο σίγουρα εδώ πέρα στο πλάνο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω ένα μπλουζάκι Beatles, γιατί οι Beatles μου αρέσουν από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου άκουγε πάρα πολύ Beatles και μου έμαθε τους Beatles και μου αρέσουν και εμένα. Οπότε ναι, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μπλουζάκι, πολύ ποιοτικό, φανταστική στάμπα. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι μια ζακέτα. Αυτή τη ζακέτα την ήθελα να την πάρω πάρα πολύ καιρό. Είναι μια ζακέτα η οποία έχει αυτό εδώ το... βλέπετε, είναι έτσι λίγο χνουδωτή, σαν αρκουδάκι κάπως, κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ζεστή, πραγματικά πάρα πολύ ζεστή. Και πολύ καλής ποιότητας, το νούμερο ευτυχώς το πέτυχα. Νομίζω πήρα small αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν ήθελα να μου είναι τεράστια. Ναι, small έχω πάρει. Οπότε ναι, δεν θυμίζει καθόλου για γιουδίστικη. Αν ξέρετε να τη συνδυάσετε και αν τη φορέσετε όμορφα, είναι φανταστική πραγματικά. Έχει και τα κουμπάκια της εδώ πέρα, αλλά εμένα πιο πολύ μου αρέσει να τη φοράω ξεκούμποτη. Πάμε σε ένα σορτσάκι που όταν το πρωτοαντίκρισα νόμιζα ότι θα μου είναι μικρό και στενό. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα μαύρο που είναι πιο ανοιχτό γκρι εδώ πέρα και στο τελείωμά του είναι πιο μαύρο. Είναι ψηλόμεσο και πραγματικά είναι πάρα πολύ άνετο και κολακεύει υπέροχα το σώμα και το πίσω μέρος και το μπροστά. Εγώ να φανταστείτε ότι δεν φοράω σορτσάκια, δεν μου αρέσει το σορτσάκια, αλλά γενικά το καλοκαίρι αναγκαστικά πρέπει να φορέσεις και σορτσάκι, δεν μπορείς να είσαι με το μακρύ παντελόνι έξω, με τέτοια ζέστη που έχεις στην Ελλάδα. Οπότε ναι, το τόλμησα, πήρα σορτσάκι και μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά δεν το περίμενα, γιατί σας είπα, εγώ έχω θέμα με τα σορτσάκια. Δεν πιέζει καθόλου διάφορα σημεία για να μην τα κολακεύει. Κάθεται, αγκαλιάζει το σώμα και νομίζω και είναι από τα πιο οικονομικά πραγματάκια που έχω πάρει από αυτό το site. Φυσικά θα σας έχω όλα τα link από κάτω για να τα βρείτε. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ένα μπλουζάκι εντελώς μιάου, γατούλα. Μου αρέσουν γενικά εμένα αυτά τα ρούχα που έχουν σχέση με γάτες. Είναι αυτό εδώ πέρα που λέει «The time is meow». Έχω και μακριμάνικο που λέει μιάου, έχω και κοντομάνικο τώρα. Είναι ένα μαύρο μπλουζάκι το οποίο έχει αυτή εδώ τη στάμπα με τα αυτάκια και τα λοιπά. Είναι πολύ καλή ποιότητα, το έχω πάρει σε νούμερο large γιατί είναι crop top και δεν θέλω να είναι πάρα πολύ κοντό ή ξέρω εγώ στενό ή το οτιδήποτε, θέλω να είναι άνετο και το έχω πάρει σε large νουμεράκι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μπλουζάκι το τελευταίο, το οποίο είναι ένα γκρι και έχει μια νεκροκεφάλι με μια καρδούλα και μπλα μπλα μπλα, όπως μπορείτε να δείτε. Η λεπτομέρειά του που έχει αυτά εδώ τα κρουκάκια εδώ πέρα μου αρέσει πάρα πολύ στο μανίκι. Αν και είναι λίγο βαριά,
αυτά. Δεν είναι ψεύτικα να πεις ότι είναι κούφια, γιατί αν μπορείτε να δείτε, είναι έτσι και από μέσα είναι έτσι βαλμένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά κολλημένα και ότι θα φύγουν εύκολα. Δεν θυμάμαι σε τι νούμερο την πήρα αυτήν εδώ την μπλούζα. Αν σας ενδιαφέρει μπορώ να σας πω στα σχόλια, θα το κοιτάξω. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και αυτή, πάρα πολύ όμορφη, κολακεύει το σώμα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, πραγματικά. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια εσείς τι σας άρεσε περισσότερο, πώς σας συνδυάζεται κάποιο από αυτά τα ρούχα. Τι δεν σας άρεσε. Γιατί όχι. Όπως σας είπα, θα σας έχω όλα τα link από κάτω. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα haul βίντεο με ρούχα, πατήστε ένα like. Σκέφτομαι να κάνω επίσης και κάποιο lookbook, όχι με τα συγκεκριμένα, γενικά με όλα τα ρούχα αυτά που είναι πάρα πολλά, σίγουρα. Θέλω να κάνω ένα εβδομαδιαίο και καλά ένα ντύσιμο την ημέρα, κάπως έτσι. Θα τα πούμε όλα αυτά κάτω στα σχόλια. Μέχρι τότε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.